γνωρίσουμε αγαπητοί συνάδελφοι στο πέμπτο θέμα της σημερινής ΥΕΑΣ διάταξης. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο, αναφέρεται στην έκθεση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με το κοινωνικό συνεταιρισμό Αθήνας. Το συγκεκριμένο θέμα αναβάλλεται. Νομίζω ότι δεν είναι τεκμηριωμένη η εισήγηση η οποία υποκλήθηκε από την συγκεκριμένη εταιρεία. Μάλιστα, ο κύριος Δήμαρχος εισηγείται το συγκεκριμένο θέμα να αναβληθεί ή δεν νομίζω να έχει αντίρρηση το σώμα. Γιατί. Το θέμα ανέφερε ο κύριος Δήμαρχος γιατί προτείνει στο σώμα να αναβληθεί. Κάποια πράγματα θέλει να τα ξαναδεί, έχουν προκύψει κάποια νέα δεδομένα, θέλει να τα ξαναδεί. Έχει δικαίωμα να προτείνει να βρει το θέμα στο σώμα. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, για ποιο θέμα. Για το πέμπτο θέμα. Μα δεν συζητιέται πρώτα. Αυτό λέμε τώρα, κύριε συνάδελφε. Όχι, αυτό είναι η αναπολή για την άνοιξη. Σας παρακαλώ. Συνάδελφοι, συγχωρείτε. Ναι, κύριε Σκουφάλη. Βεβαίως η άποψη της Λαϊκής Συσπήρωσης δεν είναι μόνο να αναβληθεί το θέμα, είναι να μην ξανάρθει. Όταν έρθει κύριε Σκούφαλη και όποτε θα διορθώσει τα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα όμως. Έχει αναβολή σε μια από εκεί και πέρα κύριε Δήμαρχε. Υπάρχουν ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξεως. Υπάρχουν ζητήματα ηθικής τάξης με την εξής έννοια. Όχι, κύριε Σκούφαλη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν μπορώ να σας ακούσω. Θα με ακούσετε. Δεν μπορώ. Κύριε Σκούφαλη, θα σας πω. Πρέπει να με ακούσετε. Σας παρακαλώ. Πρέπει να με ακούσετε. Ωραία, αφήστε με να πω την άποψη ως Προέδρου και θα δούμε να σας ακούσετε. Θα κάνω τοποθέτηση, αλλά πρέπει να με ακούσετε. Πώς θα γίνει αυτή. Σας παρακαλώ πολύ. Από τη στιγμή που ο Δήμαρχος προτείνει αναβολή και το σώμα αποδέχεται την αναβολή της συζήτησης ή οποιαδήποτε κουβέντα περί ηθικού θέματος, περί ζητημάτων που ενδεχομένως να ήθελε να βάλει ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων ή και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να καταθέσει συγκεκριμένη άποψη, νομίζω ότι εδώ τελειώνει. Αν ποτέ ξανάρθει το θέμα σε 15 μέρες, σε ένα μήνα που θα συνεδριάσουμε, σε δύο, όποτε έρθει, τότε θα κάνουμε το διάλογό μας όπως αυτός πρέπει. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα κάνουμε κανένα διάλογο, ούτε με ενδιαφέρει να κάνω κανένα διάλογο. Θα κάνω μια δήλωση πολιτική, έχω το δικαίωμα ως επικεφαλής παράταξη να κάνω αυτή τη δήλωση, θα είναι μισό λεπτό. Μία δήλωση μισό λεπτό, βεβαίως. Πάμε. Λοιπόν, ποιο είναι το ηθικό ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Ότι μέχρι πρότινος υπήρχαν τόσο από την εταιρεία είτε από τον Δήμαρχο υπόνοιες περί ένδικων μέσων εναντίον όσων κατέθεσαν εγγράφος ή προφορικός την άποψη ότι πρόκειται για σκάνδαλο. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο ίδιος ο Δήμαρχος αποδέχεται το σκάνδαλο και γι' αυτό αποσύρει το θέμα. Εντάξει, αυτό είναι δικές εκτίμησης, κύριε Σκούφαλη, γι' αυτό δεν ήθελα να μιλήσουμε. Εδώ υπάρχει ένα σώμα, υπάρχει, με συγχωρείτε, ένας δήμαρχος. Τώρα, το τι ακούγεται γύρω-γύρω. Και εμένα μου είπαν ότι εμείς οι δάσκαλοι επιδιώκαμε, εκτός από τη Λευκή Εβδομάδα, επιδιώκαμε λέει, και τη Μόβα Εβδομάδα. Σας παρακαλώ, κύριε Σκούφαλη. Το τι ακούστηκε την πρώτη φορά. Το θέμα αναβάλλεται για να προχωρήσουμε και εσείς έρθετε δήλωση. Δεν είναι Μιχαήλ. Θα διολογήσω το λόγο που παίρνω. Ακούστε το λόγο. Παρακαλώ. Δήλωση ενός λεπτού. Όχι μόνο ως επικεφαλής των δύο παρατάξεων, κύριε Λέτα. Όχι. Μόνο στις δύο επικεφαλής των παρατάξεων. Σας παρακαλώ πολύ. Όλοι οι άλλοι θα μιλήσουν αν ξανά είναι ποτέ το θέμα. Και εγώ ήθελα να κάνω τοποθέτηση. Μόνο στους δύο επικεφαλείς από σεβασμό σε αυτό που εκπροσωπούν. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα μπορούσα να συμπλέψω με το γεγονός αυτό που είπατε ότι εφόσον αναγκρίθηκε να μπούμε στην διαδικασία. Από τη στιγμή όμως που με ένα τρόπο όπως αυτός εδώ άνοιξε, έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, θέλω να πω σε όλους μας εδώ ότι αυτή η διαδικασία με τις κοινωνικές εταιρείες περνάει και από άλλα όργανα του Δήμου, που την ευρεία έννοια του Δήμου, όπως ήταν η ΔΕΙΑ, όπως 27 Δεκεμβρίου, μετά από δικές μας έντονες παραστάσεις, πέρασε μόλις για τέτοια εταιρεία ανάδεση έργου με την ψήφο του Πρόεδρου. Άρα λοιπόν η ευαισθησία μας πρέπει να είναι παντού και προς όλες τις καρδίες. Αυτό ήθελα να πω.